Με αμυντική στάση. Ο Σκουρλέτης νωρίτερα ότι υπήρχε πίεση. Γιατί και υπάρχει και ο συνάδελφός μας, ο Μάριος Αραβαντινός, ο οποίος έχει κάνει και ανάρτηση πριν από λίγο και καταγγέλει αστυνομική. Αλλά προσέξτε, όταν γίνεται επιχείρηση στα Εξάρχεια συγκεκριμένα και έχουν δεχθεί επιθέσεις συνάδελφοί μου από τα ΜΑΤ, δεν θα πάει κανείς ευγενικά να πει σε κανέναν και όταν είναι εντολή να φύγουν από εκεί. Που ή κάθεται στο παγκάκι. Δεν σημαίνει ότι αυτός που καθόταν στο παγκάκι τη συγκεκριμένη ώρα και ενώ τους είχαν πει οι αστυνομικοί να φύγουν, διότι θα υπάρχουν επεισόδια και κινδυνεύουν να τραυματιστούν, παραμέναν εκεί. Και ο συνάδελφός σας, να ξέρετε ότι δεν έφερε καμία σήμανση ότι είναι δημοσιογράφος στο εξωτερικό. Φοράνε τα γυλαίκα που λένε πρέσ, τα φωσφοριζέ κτλ. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Μα έχει δεν πραδέρουμε το καθένα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Όχι, όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Δηλαδή, αν ήταν πολίτη, απλώ έπρεπε να φάει ξύλο. Όχι, δεν είπαμε να φάει ξύλο. Αν γράφει πρέσ εδώ πρέπει να φάει. Όχι, όχι, πρέπει να υπάρχουν. Αυτό να το βάλετε στο μυαλό σα ότι πρέπει οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ να έχουν μια ειδική σήμανση. Αν υπάρχει όμω καταγγελία για άσκηση βίας να διερευνηθεί. Εννοείται, μα εννοείται αυτό. Δεν το λέω. Πάμε στον κύριο Σόμπολο τώρα που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και μεγαλύτερη όλων μα να μα πείτε εσεί πώ την κρίνετε αυτή την επιχείρηση. Κάτι άλλαξε.